Ξανά μαζί, κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Σε ένα τεταμένο βέβαια κλίμα γίνεται η σημερινή συζήτηση και υπό το φως των δηλώσεων των διαφόρων κομματαρχών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δηλώσεων που αυξάνουν την ένταση, γιατί φανερώνουν ότι τα πολιτικά κόμματα μένουν καθυλωμένα σε θέσεις που έχουν διατυπώσει ως οστήρες, αν ορθόδοξες και ανεύθυνες και αν είναι οι θέσεις αυτές. Δυστυχώς η γενναιότητα να προσαρμόσουν τη στάση τους κάποιοι με βάση την πραγματικότητα, η γενναιότητα αυτή απουσιάζει από τη σημερινή Ελλάδα και αυτό έχει κόστος βέβαια για τη χώρα. Λόγου χάρη ο κύριος Καμένος δηλώνει ότι το χρέος είναι επαχθές και επονίδης. Το έχει πάρει τη φρασιολογία του βουλευτή του κυρίου Μαριά, ο οποίος ονομάζει το χρέος επαχθές και επονίδιστο και προτείνει μονομερή διαγραφή. Τώρα, μονομερείς ενέργειες συνιστούν πτώχευση. Το έχουμε εξηγήσει αυτό το πράγμα. Επομένως, ο κύριος Καμένος έχει τόσο αίσθημα ευθύνης, ώστε μια χώρα που έχει υποστεί τόσα που έχει υποστεί η Ελλάδα και μετά μία τετραετία θυσιών, να μας προτείνει να πτωχεύσουμε τώρα. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά ως κινήσεις ονομαζομένου πολιτικού αρχηγού. Δεν τα καταλαβαίνω ειλικρινά. Πρόταση να ονομάσουμε το χρέος επαχθές και επονίδιστο. Φρασιολογίες δικές τους που φανερώνουν την αδυναμία έκφρασης υπεύθυνου και σοβαρού πολιτικού λόγου. Απ' την άλλη μεριά η κυβέρνηση βάζει τα παπαγαλάκια τους δημοσιογράφους που σίγουρα πληρώνει και για να τους έχει ως υπηρετικό προσωπικό, να δηλώνουν ότι βγαίνουμε στις αγορές εκεί την άνοιξη του 2014 και ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο εξόδου της Ελλάδας στις αγορές. Όχι λέει για πολλά λεφτά, για λίγα, για 5-6 δις να βγούμε στις αγορές. Μια χώρα η οποία έχει το μεγαλύτερο δίκτυο ανεργίας, νομίζω στην περιοχή της Ευρώπης, η Ελλάδα, μια χώρα η οποία δεν έκανε τις διαφορετικές αλλαγές που απαιτούνται, μια χώρα που δεν τολμάει να θίξει τους αργόμισθους του δημοσίου παρά κάνει κάτι παιχνίδια με κινητικότητες και εφεδρικότητες τα οποία πιθανώς να είναι και παιχνίδια επικίνδυνα, γιατί σίγουρα θα στοχοποιεί και ευσυνείδη τους δημοσίους υπαλλήλους που καλούνται να πληρώσουν όταν οι αργόμισθοι κρύβονται. Λοιπόν, μια τέτοια χώρα που δεν έκανε λοιπόν διορθώσεις στην πορεία της θέλει να ξαναβγεί στις αγορές ξεφράκωτη, γιατί βιάζεται ο κύριος Σαμαράς να ονομάσει επιτυχία την τακτική που τηρεί. Θεωρώ ότι αυτό είναι όχι επικίνδυνο μόνο, αυτό κάνει και τα πράγματα χειρότερα. Η βιασύνη να βγούμε στις αγορές πριν ολοκληρωθούν, πριν ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις, αυτή η βιασύνη δεν με βρίσκει σύμφωνο. Από την άλλη μεριά, η Μέρκελ
αναμένουσα τις γερμανικές εκλογές, δείχνει έτσι τον καλό της εντός εισαγωγικών εαυτό, λέγοντας ότι είναι υπέρ του ευρώ, υπέρ της Ευρώπης, υπέρ του να σωθεί και ο νότος της Ευρώπης. Δεν υπάρχει άλλη λύση, λέει, εκτός από τη λιτότητα, αλλά θα κάνει ό,τι μπορεί για τη συνοχή της Ευρώπης. Ένα ευχολόγιο που συνοδεύεται από πολιτικό κεροσκοπισμό. Δεν μου άρεσε και αυτή η στάση της Μέρκελ και οι απαντήσεις που έδωσε σε γνωστή τηλεοπτική συνέντευξη, διότι η Μέρκελ έπρεπε να έχει αυτή τη στιγμή ένα πιο αποτελεσματικό σχέδιο αντιμετώπισης των προβλημάτων της ανεργίας, των προβλημάτων των ελλειμμάτων που υπάρχουν στις χώρες του Νότου, για να μην τις βγουν χιονοστιβάδα μετά, αν επανεκλεγεί, που λένε οι δημοσκόποι ότι είναι λίγαν πιθανό, μήπως τις βγουν τα προβλήματα χιονοστιβάδα. Δηλαδή μοιάζει και αυτή να τα κρύβει κάτω από το χαλί τα προβλήματα για να κερδίσει την ψήφο του γερμανικού λαού. Κατηγορεί το ελληνικό πολιτικό σύστημα ότι έβαζε κάτω από το χαλί τα προβλήματα επί δεκαετίες. Φοβάμαι ότι όμως το μιμείται το ελληνικό, το σάπιο αυτό πολιτικό σύστημα, η κυρία Μέρκελ, κάνοντας επικοινωνιακές εμφανίσεις. Το πρόβλημα του Νότου της Ευρώπης είναι πρόβλημα ελλειμμάτων, είναι πρόβλημα διαρθρωτικών αλλαγών και είναι, έτσι όπως το βλέπω εγώ και όπως το βλέπει ένας κεντρών, είναι ένα πρόβλημα ανάγκης άμεσης διόρθωσης των πολιτικών που ισχύουν στα κράτη του Νότου. Γιατί είναι πολιτικές τσαπατσουλίστικες, είναι πολιτικές στο γόνατο σχεδιασμένες, που κάθε πρωθυπουργός κοιτάζει τη θητεία του και όχι το μέλλον της χώρας του. Στην Ελλάδα βέβαια ήμασταν οι πρώτοι που είχαμε αρρωστημένο πολιτικό σύστημα, που έλεγαν τα κόμματα ψέματα, που διόριζαν, που ψηφοθυρούσαν σε βάρος των κρατικών οικονομικών. Αλλά φοβάμαι ότι και άλλα κράτη, όσο μελετώ και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία, όσο μελετώ τις κινήσεις των πρωθυπουργών και των κυβερνήσεων, βλέπω τάσεις να εξομοιωθούν με την Ελλάδα. Τους αρέσει αυτός ο τρόπος, λέει, να κλέβει στην ψήφο του κόσμου. Αποφεύγουν τις θαραλέες και ειλικρινείς εξιστορήσεις στον λαό τους, γιατί γενικά η ειλικρίνεια δεν φέρνει ψήφους. Ευχαριστώ και την κυρία Αρχοντούλη που μας συνοδεύει στη σημερινή συζήτηση. Δηλαδή δεν είναι σε προχωρημένο βαθμό όπως η Ελλάδα σάπια η πολιτική ζωή στα άλλα κράτη του Νότου, αλλά το μοντέλο Ελλάδας με κόμματα απατεωνίστικα, με πολιτικούς απατεώνες, με πρωθυπουργούς που κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους ή βάζουν τα προβλήματα κάτω από το χαλί, αυτό το μοντέλο αρέσει στους πρωθυπουργούς, γιατί κάνουν τη θητεία τους και αφήνουν στον επόμενο τα δύσκολα. Εσείς πώς βλέπετε την κατάσταση? Εγώ θέλω για τη εβδομάδα αυτή που έρχεται να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά. Ναι. Και ολόψυχα να κάνω μία ευχή να ξεπεραστούν όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η παιδεία μας, γιατί τα σφάλματα των μεγάλων δεν μπορούν να τα πληρώνουν οι μικροί.
και εκατέρωθεν να βρεθούν λύσεις και να μην συνεχιστεί κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει αναταραχή στην παιδεία. Και δεν είναι ό,τι καλύτερο φυσικά. Γιατί κινδυνεύει το πολιτικό κλίμα που υπάρχει στην πολιτική να μεταδοθεί και στους επιμέρους τομείς, αυτό θέλετε να πείτε. Ναι, και δεν είναι. Σε εποχές κρίσιμες, ας πούμε, δημιουργείται αναστάτωση και στις οικογένειες και στην όλη ατμόσφαιρα που επικρατεί στη χώρα. Και υποτίθεται ότι και οι εκπαιδευτικοί είναι πρότυπα των παιδιών και ο Θεός να φωτίσει όλους. Βοηθός. Όχι, ο Θεός να φωτίσει όλους να βρεθεί λύση. Αυτή είναι η ευχή μου. Εύχομαι και σε όλους τους γονείς και τα παιδιά καλή σχολική χρονιά. Να είστε αυτά καλά. Σαν εισαγωγή, κύριε Πρόεδρε. Να εισακουστεί από το Θεό και από τον κόσμο η ευχή σας. Αυτό ευχόμεθα όλοι. Έχουμε ένα μήνυμα από την κυρία Ελένη. Πάντα είναι η κυρία Ελένη εύστοχη στις ερωτήσεις της. Για να δούμε σήμερα τι λέει. Είχα διαβάσει ολοσέλιδο άρθρο του Λουκά Παπαδήμου στην εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής, το οποίο δημοσιεύθηκε 6 μήνες πριν ορκιστεί πρωθυπουργός τον Νοέμβριο του 2011. Στο ανωτέρω άρθρο θυμάμαι καλά ότι επιχειρηματολογούσε για το πόσο κακό είναι να γίνει κούρεμα του χρέους της Ελλάδας. Ως οικονομολόγος και ειδικός, ήταν τον Μάρτιο με Απρίλιο του 2011 κατά του κουρέματος, δηλαδή σε αυτό το άρθρο που διάβασε η κυρία Ελένη. Λίγο καιρό μετά έγινε πρωθυπουργός και έκανε μόνο το κούρεμα, το PSI, και μετά έφυγε. Δηλαδή αυτό που κατηγορούσε ως καταστροφικό 6 μήνες πριν, μόνο αυτό έκανε. Τα συμπεράσματα του ακροατερίου σας περί εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας και των Ελλήνων μη πολιτικών, δηλαδή των τεχνοκρατών. Ευχαριστούμε την κυρία Ελένη για το για τη μεσολάβησή της. Αλλά να πούμε στην κυρία Ελένη ότι το ζήτημα του ελληνικού χρέους πέρασε καμπυλωτά από πολλά στάδια. Κάποιοι οικονομολόγοι από το 9, από το 10, βγαίνανε και λέγανε να γίνει αναδιάρθρωση του χρέους, να γίνει αναδιάρθρωση. Αναδιάρθρωση εν μέρει έχει μέσα της και την αφαίρεση του χρέους. Mm-hmm. Ένα κομμάτι κούρεμα είναι η αναδιάρθρωση. Έτσι είναι. Επειδή η Ευρώπη τότε ήταν εντελώς αρνητική σε κούρεμα, όσοι μιλούσαν για αναδιαρθρώσεις, για κουρέματα και για τέτοια, θεωρούν το ότι θα οξύνουν τα πνεύματα και το αποτέλεσμα θα είναι να μας διώξουν από το ευρώ. Σιγά σιγά ήρθε, ορίμασαν τα πνεύματα και στην Ευρώπη και απεδέχθησαν την έννοια ότι πρέπει να γίνει κούρεμα, πρέπει να γίνει PSI, αυτό που έκανε ο Παπαδήμος, σιγά σιγά. Αν ο Παπαδήμος έβγαινε από τότε που λέτε και υπερασπιζότανε την αναδιάρθρωση ή το κούρεμα του χρέους, θα εξισούτω με όλους τους άλλους οι οποίοι ανευθύνως διατυμπάνιζαν αυτό το κούρεμα, που σας λέγω την εποχή εκείνη που ήταν καθέτως αρνητική η ισχυρή ομάδα των Ευρωπαίων, θα οδηγούσε σε έξωση της Ελλάδας από το ευρώ. Συν το χρόνο άρχισε η Ελλάδα να εφαρμόζει κάποια μέτρα. Είδαν στην Ευρώπη ότι κάτι προσπαθεί η Ελλάδα, είτε με την κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου ή με την κυβέρνηση Σαμαρά, και μπήκανε και στο παιχνίδι σιγά σιγά του κουρέματος και Ευρωπαίοι και επέτρεψαν να κάνει ένα κούρεμα πρώτο
ο Παπαδήμος με το PSI των ιδιωτών και έμειναν τα ομόλογα τα κρατικά, τα οποία άρχισε να τα μαζεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η κυρία Ελένη δηλαδή και οι πάντες ακούοντες εδώ τη συζήτηση πρέπει να αντιληφθούν ότι και στην οικονομία δεν υπάρχουν δόγματα. Αφού αποφασίσαμε να κινηθούμε σε συμφωνία με τους Ευρωπαίους, γιατί αυτά που λέει ο Καμένος ή ο Τσίπρας είναι μονομερείς ενέργειες, στόχευση εθελοντική της Ελλάδος, άτακτη. Αφού αποφασίσαμε να κινηθούμε σε ένα πνεύμα συμφωνίας με τους Ευρωπαίους, τα κουρέματα, τα οποία τι σημαίνουν, ότι κάποιοι χάνουν λεφτά που έχουν αγοράσει ομόλογα δικά μας, τα κουρέματα έρχονται ως ορίμανση των αντιλήψεων στην Ευρώπη ότι μια χώρα η οποία κάνει θυσίες και προσπάθειες, καλό είναι να τη βοηθήσουμε μειώνοντας, χάνοντας κάποια λεφτά εμείς, δηλαδή αυτοί, χάνοντας αυτοί κάποια λεφτά και βοηθούντας έτσι την χώρα μας, την Ελλάδα. Δηλαδή τα κουρέματα δεν συνεζητούνται το 10. Τα κουρέματα άρχισαν να συζητούνται στο τέλος του 11, όταν πια οι γοερές κραυγές των Ελλήνων ότι αύξανε η ανεργία, ότι ήταν πολύ δύσκολα για τα πράγματα για την Ελλάδα, έφταναν και στα αυτιά των Ευρωπαίων. Τότε που έκανε το άρθρο ο Παπαδήμος στην εφημερίδα που λέτε, σε ποια εφημερίδα, στο Βήμα της Κυριακής, οι αντιλήψεις των Ευρωπαίων είναι ότι στην Ελλάδα τρώνε κάποιοι τα λεφτά που μας δανείζουν. Και ήταν τελείως ανώριμο το κλίμα να βγει κάθε Μέρκελ και να αποδεχθεί ότι σε αυτούς που μας τρώνε τα λεφτά πάμε να τους χαρίσουμε και τα χρέη τους. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Δηλαδή και η οικονομική επιστήμη πρέπει να ξέρει, η κυρία Ελένη, δεν είναι μόνο ένα κομπιούτερ και μία αριθμή ή όπως καταθέτει ένα Έλληνας μία φορολογική του δήλωση. Συμπληρώνει το εισόδημά του, συμπληρώνει τα τεκμήρια του, συμπληρώνει τα δάνειά του και την αποστέλει. Εδώ ήταν μία συνεχής διαπραγμάτευση και μάλιστα αρχικά σε ύφος που η μία πλευρά υποπτευόταν την άλλη. Οι μεν ξένοι είχαν διαμορφώσει αρχικά την αντίληψη ότι τρώμε τα έτοιμα λεφτά τους. Εδώ δε στην Ελλάδα η αντίληψη ότι οι ξένοι έρχονται να μας πάρουν την περιουσία, είχαν διαμορφωθεί δύο πολιτικά αντίθετες αντιλήψεις. Στην Ελλάδα ότι οι Ευρωπαίοι φταίνε και μας πάνε να μας φάνε τον ορυκτό μας πλούτο, το που τα διαδίδουν διάφοροι ανόητοι, βγαίνουν στις τηλεοράσεις και τα λένε και κόμματα είναι και όλα, όχι μόνο μεμονωμένοι δημοσιογράφοι. Εις δε την Γερμανία πάλι κάποιοι ανόητοι δημοσιογράφοι ότι μας τρώνε τα λεφτά οι Έλληνες, οι Έλληνες που δεν έχουν δουλέψει ποτέ, οι Έλληνες που κάνουν φοροδιαφυγή, οι Έλληνες που κάνουν το ένα, οι Έλληνες που κάνουν το άλλο. Καταλάβατε, γίνανε δύο πολιτικά ασύμβατες νοοτροπίες ανεπτύχθησαν ένθεν και ένθεν που παρεμπόδιζαν την προσέγγιση τύπου κουρέματος. Γιατί το κούρεμα είναι μια ακραία μορφή προσέγγισης εδώ που τα λέμε, γιατί κάποιοι χάνουν τα λεφτά τους. Δηλαδή καλείται και η Βουλγαρία, ακόμη μια μικρή χώρα που έχει, ξέρω εγώ, 3 δις ομόλογα, κουρεύοντάς τα, καλείται να τα χάσει. Έτσι. Ο Παπαδήμος βέβαια θα είχε και κάποιες αμφιβολίες τότε να πει με γενναιότητα τις απόψεις του, διότι είχαν ομόλογα και τα ασφαλιστικά ταμεία και θα του έλεγε ο άλλος το ΙΚΑ θα χάσει τα λεφτά του. Το ΤΕΒΕ θα χάσει τα λεφτά του. Είχαν αγοράσει ομόλογα και τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία όντως υπέστησαν με το PSI μια αρκετά μεγάλη ζημιά, απόλεσαν τα αποθεματικά τους. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να έγινε αντιληπτό από τον κόσμο το τι λέω. Ανεπτύχθησαν δηλαδή και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα φωνές, κραυγές, βλακώδεις υπερπατριωτισμού και οι Γερμανοί ότι τους τρώμε τα λεφτά τους, εμείς δε ότι
έρχονται οι ξένοι να μας υποθηκεύσουν τη δημόσια περιουσία μας και να μας φάνε το φυσικό μας πλούτο, το αέριο, το πετρέλαιο. Και αναλώθησαν ώρες τηλεοπτικές για να αυτές οι νοοτροπίες να σταθεροποιηθούν και στις δύο χώρες, όπως και χρειάστηκε πολύς χρόνος τώρα μετά να γίνει το αντίθετο, προς την αντίθετη κατεύθυνση, να αυτό το κακό κλίμα που είχε δημιουργηθεί να βελτιωθεί. Εγώ πιστεύω ότι η λύση, γι' αυτό ζητώ κυβέρνηση τεχνοκρατών, κυρία Ελένη, ότι ο Παπαδήμος έκανε ό,τι μπορούσε στο PSI, δεν έκανε στις διαθρωτικές αλλαγές τίποτε, διότι είχε υπουργούς που ανήκανε στο παρελθόν και τον υπονόμευσαν, τον τσαμπόταραν. Αν έμενε η κυβέρνηση Παπαδήμου όχι 5 μήνες, αλλά 1,5-2 χρόνια, και χωρίς και απεβάλλοντο οι Πάγκαλοι, οι Βενιζέλοι, οι Αβραμόπουλοι, οι Παπαραγιωτόπουλοι και όλο αυτό το, ας μην τους χαρακτηρίσω, αν απεβάλλοντο και προχωρούσε και σε διαρθρωτικές αλλαγές, σήμερα η απέτηση για κούρεμα, ακόμη και στην προεκλογική Γερμανία, θα έβρισκε το θάρρος η Μέρκελ να έλεγε ότι αφού η Ελλάδα κάνει το καθήκον της, είμαστε υποχρεωμένοι κι εμείς να βοηθήσουμε. Το λέει, αλλά το λέει τώρα τελείως έτσι... Επιφανή. Σε sidelines, δηλαδή δεν το λέει ευθέως, το λέει πλαγίως. Γιατί είναι ένα ακροατήριο και εκεί που είναι κάποιοι ψηφοφόροι που λέει «Α, κούρεμα, άρα θα χάσουμε λεφτά, άρα μην ψηφίσουμε Μέρκελ». Είναι τρελή η ψηφοφόρη και δεν είναι μερική ένα ποσοστό. Και καταπιάνονται από μία φράση του υποψηφίου για να μην το ψηφίσουν. Και γι' αυτό βλέπετε όλες εδώ οι δηλώσεις των κομμάτων είναι στρογγυλοποιημένες. Δηλαδή να είναι με όλους καλά να τα έχουν. Καταλαβαίνετε. Ο Καμένος, ας πούμε, είπε δεν θέλει και απεργίες, αλλά είναι στο πλευρό των εκπαιδευτικών. Τι στάση είναι αυτή? Δηλαδή, βαράτε με κι ας κλαίω. Δεν θέλει απεργίες, ας πούμε, διεκπροσωπεί ένα δεξιό κόμμα, ας πούμε, και δεν ήθελε να πει στα σχολεία αναρχία. Ο ΣΥΡΙΖΑ το λέει πολύ πιο ευκολότερα. Αναρχία στα σχολεία. Ο Καμένος, σαν ακροδεξιό κόμμα, πήγε να υπερασπιστεί δήθεν τη σχολική περίοδο, αλλά από την άλλη μεριά είπε είμαι στο πλευρό όλων των εκπαιδευτικών. Φιλαράκο μου, τότε είσαι και με τον χωροφύλαξ και με τον αστιφύλαξ, κύριε Καμένο. Το ίδιο, ο Τσίπρας, επειδή είναι αριστερίζων υποτίθεται κόμμα, αν και όλα τα κόμματα στην Ελλάδα εγώ πιστεύω ότι είναι δεξιά, κύριε Αρχοντούλη, πλην της Ένωσης Κεντρών, που είναι αληθινά ένα κόμμα κέντρο αριστερό, η Ένωση Κεντρών, με αντιλήψεις. Και γιατί το λέω αυτό? Λόγω χάρη η συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη των επιχειρήσεων, ούτε το κουκουέ τολμάει να την αρθρώσει. Ναι, ναι. Δηλαδή, γιατί ο εργαζόμενος δεν πρέπει να παίρνει ένα μισθό, βέβαια κάθε μήνα, να πληρώνει τον νίκη του, να τρώει τον φαΐ, όλα αυτά, τα βασικά, να πληρώνει τα κοινόχρηστά του, αλλά στο τέλος του χρόνου πρέπει να παίρνει και επί των κερδών. Γιατί συμμετέχει, είναι συνεταίρος, δεν είναι ο εργάτης που τον πατάμε, έτσι δεν είναι? Να βγούνε λοιπόν να πούνε ποια από τα κόμματα η Ένωση Κεντρών το προτείνει. Συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη των επιχειρήσεων. Κάποτε ένας εφοπλιστής μου λέει θα σου δίνω τώρα επιταγή, αλλά δεν σου δίνω γιατί αυτό για την για τη συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη, αυτό πας να μας πάρεις τα λεφτά, κύριε Λεβέντη, εσύ. Εσύ είσαι λέει χειρότερος από τους κομμουνιστές. Πας σιγά σιγά και ύπουλα, δήθεν για εργασιακή ειρήνη και δήθεν ότι θα ανεβούμε και θα έχουμε συνεταίρους εργάτες, θα πας να μας φας τα λεφτά μας, λέει, που τα κάναμε με αίμα. Τόσο βλάξιτο ήταν αυτός εκεί και το βλέπει ότι πάμε να τους φάω τα λεφτά. Τι θα κέρδιζα εγώ αν ο εργάτης, δηλαδή ο Έλληνας, εκτός από το μισθό του πάρει και στο τέλος του χρόνου κάτι από το έσοδο που παρήγαγε. Τι πιο υπέροχο θα ήταν. Τι πιο υπέροχο, γιατί θα συνέβαλε, ούτε θα κοίταγε το ρολόι του ένας τέτοιος εργάτης, ούτε θα βγαίνε άρρωστος, ούτε θα ήθελε να δουλεύει για να αμυφθεί. Αλλά οι νοοτροπίες αυτές οι αληθινές δεν βρίσκουν στην Ελλάδα απήχηση, εν πάση περιπτώσει. Να πω κάτι, κύριε. Ναι, ναι, βεβαίως. Εγώ θέλω να διαπιστώνω ότι το όλο κλίμα
το οποίο επικρατεί και από τους υπουργούς και από τους πρωθυπουργούς και από τους βουλευτές και από όλους, είναι κάτω από την σκιά των εκλογών που έρχονται, των ευρωεκλογών. Τι θέλω με αυτό να πω? Τι δεν είναι οι ευρωεκλογές καταρχάς, είναι χαλαρή ψήφος. Δεν έχει σημασία. Χαλαρή ψήφος και να κερδίσει ένα κόμμα. Εάν το προσέξει κανείς, όλοι είναι κάπως συγκρατημένοι και ανάλογα με το τι ζητάνε, γιατί αποσκοπούν σε κάτι. Αυτό είναι φανερό. Δηλαδή, αν κοιτάξεις στο βάθος. Αλλά εδώ υπάρχει κίνδυνος. Στο βάθος. Υπάρχει κίνδυνος, ενώ κοιτάς για τις ευρωεκλογές του Μαΐου του 2014, να σου βγουν εκλογές το Νοέμβριο του 2013. Παραδείγματος χάρη, θέλω να πω. Το ακούσατε αυτό? Το ξέρω αυτό. Οπότε και αυτό είναι λάθος, να κοιτάνε μόνο για το Μάιο, γιατί για το Μάιο του 2014 είναι λάθος να προσβλέπουν μόνο στις δημοτικές και ευρωεκλογές. Δεν αντιλέγω. Γιατί μπορεί το Νοέμβριο του 2013, με έκριθμη κατάσταση εδώ στο εσωτερικό. Ο Θεός να μας φυλάει, ναι. Και έκρηξη της ανεργίας, οι εκλογές να είναι μονόδρομος. Και θα είναι μέγα λάθος, γιατί και να γίνουν οι εκλογές το 2013 τώρα όπως θέλει το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κερδίσει τίποτε. Μπορεί να έρθει πρώτο. Ναι. Αλλά θα διαλυθεί την άλλη μέρα, γιατί θα τεθεί ένα μεγάλο δίλημα, μένουμε ή φεύγουμε από το ευρώ, πάλι θα τεθεί, και θα βρεθούν και από το ΣΥΡΙΖΑ πολλοί βουλευτές σε δύσκολη θέση. Να ξέρει ο Τσίπρας ότι και να κερδίσει τις εκλογές, που, όχι αυτοδυνάμως, να πάρει 120 έδρες, εκεί που θα γίνονται οι διαπραγματεύσεις για το σχηματισμό κυβέρνησης, πολλοί των βουλευτών του μπορεί να αυτομολύσουν να φύγουν, αν φανεί ο ΣΥΡΙΖΑ ανώριμος και ότι παίζει με τους Ευρωπαίους και φτάνει την κατάσταση στα άκρα. Θα βρεθούν βουλευτές που θα του φύγουν. Δεν είναι όλοι τρελοί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, γιατί έχει πει ο Τσίπρας, μένουμε στο ευρώ. Αυτά όμως τα οποία ζητάει είναι τρέλες που δεν τα ζητάει καμία άλλη χώρα της Ευρωζώνης. Λοιπόν, θα αφήσουν στην Ευρώπη μια χώρα τρελών να τους χαλάσει τη συμμαχία, να τους χαλάσει την... Είναι ένα ζήτημα αυτό. Φαντάζομαι δεν θα το αφήσουν. Γι' αυτό το εγχείρημα Τσίπρα πιστεύω ότι είναι μια απερισκεψία, κάτι που ίσως μας αρέσει όλους, να μπορούσε ένας να βαρέσει γροθιές και να πετύχει πράγματα που μέχρι τώρα δεν έχουν επιτευχθεί, να πούμε και μερικά όχι, να κάνουμε, είναι απόψεις αυτά, ή να πάμε σε δραχμή, που λένε κάποιοι άλλοι ακόμη πιο τρελοί, να πάμε σε δραχμή. Όλα αυτά είναι πολύ παρά και κινδυνευμένα, γιατί το λάθος ξεκίνησε από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είχε υπογράψει στο Μάστριχ ότι θα έχει 3% έλλειμμα και το φτάσε 16%. Μην ξεχνάμε πώς επτόχευσε η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν φτώχευσε γιατί κάνανε κάτι οι ξένοι εναντίον μας. Είχαμε υπογράψει να μην υπερβούμε το 3% έλλειμμα και έπρεπε τώρα να είναι φυλακή και ο Καραμαλής και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Σαμαράς ακόμη. Γιατί συμμετείχαν σε κυβερνήσεις που άφησαν τα πράγματα λάσκα και πήγαν τα ελλείμματα 12, 15, 16. Καταλάβατε. Η Ελλάδα πτώχευσε. Το ξεχνάνε αυτό μερικοί. Έτσι. Μας αρέσει να το ξεχνάμε. Να φταίει η Μέρκελ, να φταίει. Τι είπατε? Ήθελα να πω ότι έγινε λόγος τώρα για τις ευρωεκλογές, ας πούμε, που πλησιάζουν, ναι, για το Μάιο και τα λοιπά, και όλοι στα κανάλια άκουγα για την απλή πολέμα, δηλαδή... Ναι, μας στείλετε και ένα μήνυμα. Ναι, το έστειλα γιατί μου έκανε εντύπωση για την απλή αναλογική. Μόνο για τις δημοτικές. Στις βουλευτικές όχι. Κόπτονται για να γίνει αυτό. Στις βουλευτικές... Γιατί, ναι, δεν. Γιατί θα χάσουν την στηρίζουν αυτό. Αυτό ακριβώς μου έκανε εντύπωση, κύριε Πρόεδρε, και αναγκάστηκα να το στείλω και η μέλη. Ναι, θα χάσουν την αλατζονία τους, καταλάβατε. Ναι. Θα χάσουν τον ηγεμονισμό τους. Μα μεγάλη έμφαση δόθηκε σε αυτό το σημείο και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και κάτι άλλο ήθελα να πω. Είναι λιγάκι προκλητικό. Βουλευτές που βγαίνουν και δημόσια φανερώνονται σε διάφορα ξενοδοχεία
πολυτελείας και τα λοιπά, να βγαίνουν και να λένε για διάφορα πράγματα που πρέπει να γίνουν και να τηρήσουμε. Και δεν ξέρω, μου έκανε εντύπωση και δεν θέλω να αναφερθώ. Σε ονόματα. Σε ονόματα, ναι. Αλλά βγαίνει κάποιος και κάνει σχόλιο και τα λοιπά, ο οποίος βγήκαν οι φωτογραφίες του σε κάποιο ξενοδοχείο με κάποιο άλλο πρόσωπο και τα λοιπά. Εγώ από εκείνη την ημέρα, δηλαδή, είτε βγαίνει αυτός ο άνθρωπος να πει και να στηρίξει, είτε να μην βγει, έχω χάσει κάποιο σεβασμό προς το πρόσωπο. Εννοείται ότι, για να καταλάβει ο κόσμος, η χλειδί, ναι, υπό την, ναι, οποία ζει, μάλιστα, ο κάθε ένας, που πήγε σε ένα νησί και έδειχναν εκεί, πρέπει που να πήγαινε με κάποιο, ναι, πρόσωπο και τα λοιπά, και ζούσε και που πολυτελώς. Μήνανε και πολυτελώς, και αυτός ο ίδιος άνθρωπος βγαίνει και κάνει υποδείξεις το τι πρέπει να κάνουμε και το τι, αυτό το πράγμα δεν είναι ωραίο. Εγώ δηλαδή... Μα αυτό ξέρετε από τι ξεκινάει. Δεν στην ξέρω, Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε, από θα τι ξεκινάει και, και να το έκρυβαν. Και να το έκρυβαν οι δημοσιογράφοι. Δεν είναι πράγματα. Ή και υποκριτικά. Δηλαδή... Ναι, θα σας πω όμως και κάτι άλλο από την άλλη. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ, ναι, να τα βλέπω. Θα σας πω κάτι. Είπατε λοιπόν τώρα ότι ένας πολιτικός που έμενε σε ακριβά ξενοδοχεία, τον ευγάλανε στη τηλεόραση. Φωτογραφήθηκε με κάποιο πρόσωπο. Και άρα με τι θράσος βγαίνει. Και βγαίνει και κάνει σχόλια, σχόλια κάθε φορά. Είναι σχολιαστής, ναι, των, ναι, πραγμάτων. Θα σας πω όμως. Δεν θέλω να Γιατί όμως σας, αυτό σας ξενίζει? Όταν εμείς σαν Ένωση Κεντρών έχουμε καταγγείλει ότι εδώ και χρόνια ο ελληνικός λαός ψηφίζει τα πιόνια της διαπλοκής. Άρα και να κατάφερνε αυτός να ήταν πιο προσεκτικός και να κρυβόταν, να μην τον φωτογράφιζαν, αμφιβάλλεται ότι και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Σαμαράς και ο... πέστε τους όλοι, όλοι, μέχρι και ο τελευταίος, ο Παναγιωτόπουλος, ο Αβραμόπουλος, έχουν βίλες. Αμφιβάλλεται και ότι πάνε σε κότερα πλουσίων το καλοκαίρι ή σε πολυτελέστατα ξενοδοχεία. Προκαλούν όμως, δεν, ναι, ναι, δεν τα βλέπετε, αλλά αμφιβάλλεται. Όχι, δεν αμφιβάλλω καθόλου, αλλά τουλάχιστον να μην τα βλέπω κιόλας. Ακούστε, εγώ είχα πάει στις Λιβανάτες πριν από ένα διάστημα και είδα ένας Παναγόπουλος, πρώην διοικητής της τράπεζας της Εθνικής επί Πασόκ, που νομίζω ήταν σύζυγος της ΣΤΑΗ. Νομίζω αυτός ήταν, αν κάνω λάθος να με συγχωρέσετε, και είχε μία βίλα εκεί που είχε 300 μέτρα ο τείχος μπροστά. Λέω, τι είναι αυτή η βίλα, ρε παιδιά? Είναι βουλευτικός εκπρόσωπος, να βγει. Καταλάβετε, δηλαδή, άμα αρχίσουμε ή άμα πάμε στο ψυχικό και φωτογραφίζουμε τις βίλες, στην τάδε βίλα μένει ο τάδε πολιτικός, στην άλλη βίλα μένει ο άλλος που ήταν γενικός γραμματέας εδώ. Δεν έχω δικαίωμα. Δηλαδή το πολιτικό σύστημα, ο λαός μέχρι τώρα, προκειμένου να τον διορίζουν και να αγεύεται και αυτό σε ένα ψίχουλο, έτσι νομίζει, διορίζοντας το παιδί του στο δημόσιο, ψηφίζει ό,τι προτείνει η ολιγαρχία από τα κανάλια, Μέγα, Αντένα κλπ. Και ψηφίζει ανθρώπους που είναι οι Φιλιππινέζες των διαπλεκομένων. Οι οποίες όμως Φιλιππινέζες και αυτές σίγουρα καταφέρνουν και έχουν τις βιλίτσες τους, την ακριβή ζωή τους, έχουν, ναι, τη χλειδί τους, τη χλειδί τους. Μην κάνουμε τώρα ότι δεν τα ξέρουμε. Εδώ ένας κουβέλης, κούβελας, δεν θυμάμαι πώς το λένε, κουβελάκης, δεν θυμάμαι, υπουργός δικαιοσύνης του Ανδρέα Παπανδρέου, είχε χτίσει, υπουργός δικαιοσύνης, είχε χτίσει στο Κολωνάκι, στην Πατριάρχου Ιακήμ, έναν όροφο παραπάνω. Ήταν υπουργός δικαιοσύνης, οι άλλοι όροφοι ήταν 6 και αυτός έκτισε 7. Και ποιος να τολμήσει τώρα να πάει να κάνει έλεγχο στην οικοδομή του Υπουργού? Να σας πω κάτι. Οι εποχές έχουν αλλάξει. Υπάρχει φράσος. Συγγνώμη. Ναι. Μα οι εποχές έχουν αλλάξει. Η κρίση είναι μεγάλη. Τουλάχιστον το ύφος με το οποίο λες κάτι δεν πρέπει να είναι τόσο με έμφαση και ξεδιάντροπο, αν θέλετε, ακούστε, μπορώ να το ακούστε. Πω. Εγώ όταν το ακούω σχολιασμό... Ο Αβραμόπουλος έχει μια βίλα προς το Λαγονίσι.
Να είναι καλά και έχει, και έχει και δύο-τρία αυτο... δύο-τρία αυτοκίνητα με αστυνομικούς. Ούτε τα ζήλεψα ποτέ. Που, που τον φυλάνε. Ας τα χαίρετε. Γιατί δεν σας ενοχλεί αυτό? Αυτό πρέπει να σας ενοχλεί περισσότερο από το ότι. Ακούστε, το να βγαίνω και με. Γιατί έχει άτομα που τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Με συγχωρείτε, ο τρόπος που σχολιάζω και που λέω πρέπει να είναι λίγο πιο ευπρεπής και όχι με αυτό το. Προμερώνει, σας λέω, ήμουνα κάπου και συζητούσαμε και μου λέει: Νάτα, είδες τα παιδιά. Λέει: Αυτά τα παιδιά, κάτι κουρεμένοι που έμοιαζαν με χρυσαυγίτες, είναι, λέει, αστυνομικοί του Αβραμόπουλου. Και δεν έχει, λέει, μόνο αυτό, τα αυτοκίνητα είναι τρία, λέει, που τον φιλούν κάθε βράδυ, τον φιλάνε εδώ. Δηλαδή, πόσο θα κοστίζει και ο Αβραμόπουλος στον ελληνικό λαό? Εκτός από τους πέντε που έχει οι συνεργάτες που πληρώνει η Βουλή ως βουλευτής, εκτός από τους συμβούλους που έχει διορίσει, που είναι κάπου 160 οι σύμβουλοι κάθε υπουργού, έχει φρουρά. Τρία περιπολικά που σίγουρα θα καίνε της αστυνομίας βενζίνη. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι σας λέω και σας πείραξε εσάς. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που κρύβονται. Ακούστε, υπάρχουν άνθρωποι που κρύβονται. Κρύβονται σαν τις βεντούζες. Εγώ δεν έχω τίποτα με τον Αβραμόπουλο. Δεν μας ενδιαφέρει. Όποτε ήταν δήμαρχος, ό,τι ένα-δύο πράγματα που του ζήτησε, ανταπεκρίθη. Αλλά δεν έχει περάσει καθόλου το πνεύμα θυσίας. Ο Γιώργος Παπανδρέου του είπαν, ήταν πρωθυπουργός και του είπαν: Έχετε τρεις αστυνομικούς. Και λέει: Όχι, πάρτε τους, γιατί οι αστυνομικοί αυτοί παίρνουν μισθό, παίρνουν συντάξεις, παίρνουν φάπαξ. Αυτοί πρέπει να πάνε να προστατεύσουν τον ελληνικό λαό. Και ζήτησε τρεις στρατιώτες να είναι κοντά του. Τρεις στρατιώτες να του οδηγούν το αυτοκίνητο. Ήταν πρωθυπουργός. Και πήρε τρεις στρατεύσιμους για να μην κοστίζει τίποτε. Άλλο πνεύμα θυσίας. Ο πλαστήρας δεν έπαιρνε το μισθό του και έτρωγε φακές. Αυτή την ώρα η Ελλάδα αυτό το πνεύμα της Ένωσης Κεντρών χρειαζόταν. Αλλά όταν βλέπω αστυνομική του ενός, αστυνομική συμβούλη 150, πέντε λέει συμβούλη συμβουλή. Καλά είπε ο Κοντογιώργης, τον χάρηκα τον Κοντογιώργη ένα καθηγητή, παρότι και αυτός δεν ολοκληρώνει τη σκέψη του, στο Κόντρα τον εκείταγα ένα κανάλι προημερών και είπε ότι κοστίζει, λέει, 25.000 κάθε βουλευτής. Εγώ τον πληροφορώ ότι κοστίζει 35, όχι 25, δεν είχε κάνει λάθος στην πράξη και ο Κοντογιώργης, γιατί οι πέντε αυτοί σύμβουλοι, συγγνώμη, που πληρώνει η Βουλή, παίρνει 2.400 έκαστος. Γράφουν και 100 ώρες υπερορίες μηνιαίως, πάει γύρω στο 3. 3 τόσο πάει ο μισθός. Ασφαλίζονται και στην υψηλότερη κλίμακα, ασφαλίζονται και όλα αυτοί, δεν παίρνουν ασφάλιστρο, το οποίο πληρώνει επίσης το κράτος, και έτσι πάει γύρω στα 4 τόσο το έξοδο για καθένα. Έτσι, 4.300. Και πάει επί 5 είναι 22-23 χιλιάρικα. Συν 8,5 ο μισθός. 22 συν 8,5 πόσο κάνει? 31. Οι άλλες απολαβές 1.000 για τον Νίκη, 100 εισιτήρια αεροπορικά κάθε ένας για κάθε χρόνο. Ατέλειο. Λάπτοφ, αυτοκίνητο. Δεν πάει 35, κύριε Κοντογιώργη? Και το είπε ο Κοντογιώργης αυτός, ο καθηγητής, μπροστά σε κάποιες του ΣΥΡΙΖΑ και λέει: Τι είναι αυτά? Έτσι, λέει, συκοφαντείτε τον πολιτικό. Αντί να του πούνε όχι, κύριε Κοντογιώργη, και να του βγάλουνε, είναι λιγότερο, να τα βγάλει. Η βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή. Να πει: Οι πέντε κοστίζουν τόσο, το ένα τόσο, το άλλο. Να πει: Είναι ο λογαριασμός, ξέρω εγώ, δεν είναι 25 που λέγει ο Κοντογιώργης, είναι 18. Που σας λέω, είναι 35 το κόστος για κάθε βουλευτή. Και αίσθημα ευθύνης να πούνε, αφού κόβουμε από το συνταξιούχο, δεν έχει κανένας τους. Όλοι τα αρπάζουνε. Ακόμη και η Χρυσή Αυγή που λέει και με μισθό συνταγματάρχη ζούμε με 1.500. Δεν στέλνουν επιστολή να πούνε, μας αρκούν 1.500 τα άλλα, κρατήστε τα στο κράτος. Mm-hmm. Λέει, τα παίρνουμε και θα τα φάνε το κογλίφι. Έχουν τη δικαιολογία ότι αυτοί παίρνουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο τη χρηματοδότηση και το μισθό τους ακέραιο. Έχουν τη δικαιολογία γιατί αλλιώς θα τα φάνει το κογλίφι. Δηλαδή
υποτιμούν σε τέτοιο βαθμό τον κόσμο που τους ακούει. Καταλάβατε. Κάτι άλλο ήθελα, κύριε Πρόεδρε, για να τοποθετηθείτε κι εσείς, γιατί εγώ θα πω την άποψή. Ναι, ναι. Με το θέμα των θρησκευτικών που είπε, που έγινε το θέμα αυτό, το να καταργηθούν τα θρησκευτικά και να μπει ένα μάθημα θρησκεολογίας στα σχολεία, και το πρότεινε αυτό πάλι η κυρία, ναι, Ρεπούση. Και λέω τώρα, είναι ανάγκη να καταργηθούν τα θρησκευτικά? Εκ του παραλίου μπορεί να διδάσκονται και τα άλλα και οι άλλες θρησκείες, και να γίνεται συγχρόνως και αυτό το μάθημα. Ακούστε, δηλαδή, ακούστε. Όπως και στα δημοτικά στην Αμερική, όταν είχα πάει, από το δημοτικό γινόταν και επαγγελματικός προσανατολισμός. Από το δημοτικό κατευθύνσεις για να μπαίνουν τα παιδάκια, ναι, άλλο έχει, ναι, ικανότητα, ναι, στη μουσική, άλλο. Κάτι όμως... Εκ του παραλίλου, η επίσημη θρησκεία εδώ στην Ελλάδα είναι η χριστιανική ορθόδοξη θρησκεία. Γιατί λοιπόν να καταργηθούν? Εκ του παραλίλου μπορεί να γίνει και το μάθημα της θρησκεολογίας. Για να ενημερώνω. Αυτό καταλάβατε. Επιτρέψτε, δηλαδή, κάτι, ορίστε. Σαν εκπαιδευτικό, σωστή θέση παίρνετε. Αλλά θα σας πω κάτι. Κράτη που έχουν επίσημες θρησκείες είναι η Ελλάδα, βέβαια, που έχει την Ορθόδοξη, ναι, είναι η Τουρκία που έχει τη Μουσουλμανική, ναι, Καθολική, ναι, η Καθολική, η Ιταλία δεν την έχει ως επίσημη. Η Ιταλία δεν την έχει ως επίσημη. Δεν έχει, όχι. Λοιπόν, στην Ιταλία δηλαδή διδάσκονται όχι του Βατικανού τα βιβλία, αλλά, ναι, θρησκεολογία. Ναι. Ναι. Μα σας είπα να υπάρχει. Δεν είναι επίσημη. Ναι, εντάξει. Και έχει θεωρηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το δικαιολογώ ακόμη, πρέπει να τους το εξηγήσουμε, ότι πολλοί πόλεμοι που γίνονται είναι γιατί υπάρχουν κράτη που έχουν θρησκευτικούς φανατισμούς. Δεν είπα αυτό. Αυτό ισχύει όμως μόνο για τους μουσουλμάνους. Ναι. Η Ορθοδοξία ποτέ δεν είχε, δεν οδήγησε σε θρησκευτικούς πολέμους. Αυτό ακριβώς. Ή αν υπήρξαν στο παρελθόν, χίλια χρόνια πριν, αμυνόμενη ήταν η Ορθοδοξία, ποτέ δεν ήταν επιτιθέμενη. Η εμφυλίωσες παράσετο, πάντως δεν ήταν όπως οι μουσουλμάνοι που κάναν ιερούς πολέμους επιθετικούς κλπ. Λοιπόν, πάντως στη διδασκαλία του Χριστού δεν υπάρχει ούτε καν ίχνος επιθετικότητος. Να καταλάβεις άλλες χώρες ή να κάνεις πολέμους εν ονόματι του Χριστού. Ο Χριστός δίδαξε την ειρήνη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η Ρεπούση λοιπόν αντιγράφει τα εις την Ευρώπη ισχύοντα. Ναι. Τα οποία μην μας φαίνονται παράξενα, γιατί τα άλλα κράτη της Ευρώπης δεν έχουν επίσημη θρησκεία, σας λέγω. Ναι. Έχουν ένα μοσαϊκό θρησκειών, ναι, και έχουν άρα, αν έχουν, που πιστεύω ότι περισσότεροι το έχουν κόψει, ακόμη και το θρησκειολογικό μάθημα το έχουν κόψει και το διδάσκονται μόνο στις θεολογικές σπουδές φοιτώντες. Δηλαδή αυτοί ασχολούνται με τη θρησκειολογία περισσότερο. Όπως και η Ορθοδοξία εδώ έχει μάθημα θρησκειολογία. Αυτό ακριβώς. Κύριο μάθημα. Οι θεολόγοι δηλαδή που τελειώνουν στο πανεπιστήμιο έχουν και όλες οι θεολογικές σχολές, και οι κατώτερες, υπάρχουν και κατώτερες σχολές ιερατικές, τη θρησκειολογία την έχουν ως κύριο, ναι, μάθημα. Αυτό ακριβώς. Επειδή, ναι, είμαι προοδευτικό υπάρχει άτομο... Η ίδρυση όμως του ελληνικού κράτους, ναι, μετά την απελευθέρωσή μας από τους Τούρκους, ιδρύθηκε ελληνοορθόδοξο κράτος. Ναι. Αυτό λίγο είναι ένα ζήτημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση να το καταλάβουν, ότι η Ελλάδα έχει μια ευαισθησία ότι ήταν υπό τον Τούρκο 400 χρόνια και συνέβαλε πολύ ο κλήρος στην απελευθέρωση της χώρας. Και δεν είναι εύκολο να κόψουμε τον ομφάλιο λόρο μεταξύ της ορθόδοξης επίσημης θρησκείας και του ελληνικού λαού. Αυτό το πράγμα πρέπει να τους το πει όμως ένας σοβαρός πολιτικός, να το αντιληφθούν, ότι δεν είμαστε υπέρ της κολυψίας και του φανατισμού. Αυτό. Ναι, ναι, άλλο το να είμαι θρήσκος, ναι, και άλλο, ναι, ναι, θρησκόληπτος, ναι, και τα άκρα πάντα είναι άσχημα. Επειδή η κυρία Ρεπούση λοιπόν, αντί να βγει όλα σε κάποια τηλεόραση να τα εξηγήσει όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη, πώς έγιναν στην Ελλάδα, ποιες ιδιαιτερότητες υπάρχουν, και είναι, χρειάζεται χρόνο το ζήτημα. Μα δεν το πιστεύει. Ναι, ναι, δεν ξέρω τι πιστεύει. Δεν η κυρία Ρεπούση κακώς μπήκε στην πολιτική, γιατί βλέπω ότι μερικές φορές κάνει δηλώσεις μόνο για να τις πολλαπλασιάσουν οι τηλεοράσεις.
μόνο για να τις θεωρήσουν οι αδιφάγες τηλεοράσεις ως μαγιά για να γίνει ψωμί. Καταλάβατε. Η ρεπούση δηλαδή θέλει να είναι στον ακροδεξιόν το στόχαστρο. Αυτό πετυχάνει. Μέχρι τώρα ο υπόλοιπος ο κόσμος γελάει με τις δηλώσεις ρεπούση. Κάποιοι ακροδεξιοί βρίσκουν τροφή και σχολιάζουν. Δεν θα σχολιάζω. Αυτό κάνουν. Είναι ένας άνθρωπος με ανοιχτούς ορίζοντες. Άμα δείτε τον Καμένο που είχε βγάλει μια μέρα στο Sky και τον ρωτάγανε τι έχετε να πείτε για τη ρεπούση. Η κυρία Ρεπούση και τα λοιπά, ότι είναι αριστερή, ότι είναι άπατρους, κάπως έτσι. Δηλαδή ότι είναι, την έχουν παρουσιάσει που μπορεί και αυτή να μην είναι τόσο πολύ. Απλά να έχει βρει τη μέθοδο να τρέφει τη δημοσιότητα μέσω, μέσω σχολείων που δεν είναι πολιτικοποιημένα. Ένα σχόλιο άλλο θα το πει σαν καθηγητής και άλλο σαν πολιτικός. Ακούστε, είναι ένας άνθρωπος με ανοιχτό μυαλό. Ποιος, η Ρεπούση? Ναι, έχει ανοιχτό μυαλό. Έχει... Εκτός από ανοιχτό όμως πρέπει να... Ακούστε, το θέμα είναι όμως πώς να μπορέσω να παντρέψω αυτή τη στιγμή και την να βρω τη μέση λύση την πραγματικότητα. Και να μην είμαι τα άκρα. Ναι. Να παντρέψω δύο αντίθετα πράγματα και να τα φέρω σε κάποιο κεντρικό δρόμο, καταλάβατε. Ναι, αυτό δεν είναι εύκολο αυτό, γιατί υπάρχει ακροδεξιά. Και η ακροδεξιά δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη ακροδεξιά, Χρυσές Αυγές, Καρατζαφέριδες και τέτοιοι. Είναι και κάποιοι άλλοι ένθερμοι πατριώτες που είναι έτοιμοι να κατασπαράξουν κάθε ανάλογη τέτοια αντίληψη. Το ξέρετε αυτό. Όταν πεις κάτι προοδευτικό, πολλές φορές που πολιτικοί ή παράγοντες τόλμησαν και είπαν, ακόμη και ο Χριστόδουλος που είχε πει σας πάω και ας φοράτε σκουλαρί και ελάτε στην εκκλησία, υπήρχαν κάποιοι άτεκτοι υπερορθόδοξοι που είπαν τι είναι αυτό, ενώ εκείνος το έκανε για να φέρει τα παιδιά στην εκκλησία. Αυτοί το κατηγόρησαν, τι δουλειά έχει η αλητεία με τα σκουλαρίκια στην εκκλησία. Και τον Χριστό που πήγε με τις πόρνες, έσπευσαν κάποιοι άλλοι θερμόαιμοι και του είπανε με τις πόρνες. Και λέει για αυτούς ήρθα. Είδατε τι. Άρα εδώ χρειάζεται αυξημένη ανθρωπιά, διπλωματία και πνεύμα ικανός να μπορείς να περάσεις στον κόσμο την άποψή σου. Αυτό ακριβώς με ωραίο τρόπο, ναι, και να μην η Ρεπούση προκαλεί. Δεν το έχει αυτό. Αυτό. Μπορεί να είναι προοδευτική, ναι, αλλά πρέπει να, και αυτή να σεβαστεί και το αίμα κάποιον που το χύσανε, που έτσι δεν είναι, πρέπει να το σεβαστεί. Και πρέπει να σεβαστεί και την προσφορά του κλήρου, που δεν θα ήταν Ελληνίδα τώρα ελεύθερη αν δεν μεσολαβούσαν κάποιοι σκληροί κληρικοί στην τουρκοκρατία. Λοιπόν, εν ονόματι της Ευρώπης, δεν θα ανοίξουμε την πόρτα εις όλους τους κινδύνους. Ας είναι ικανοί να πείσουν το λαό. Αυτό κάνει ο πολιτικός. Πείθει. Δεν ανοίγει τις πόρτες να περάσει μέσα ο κλέφτης. Η Ρεπούση αυτό κάνει. Χωρίς ικανότητα να είναι πολιτικός, χωρίς την ικανότητα να πείθει, ανοίγει τις πόρτες να μπουν όλοι οι κλέφτες μέσα να μας πάρουν ό,τι... Γιατί έχει και ο ελληνισμός κάποια σημικά, κάποιες αξίες. Όταν ανοίγεις την πόρτα του ελληνισμού εις πάντα κλέφτη και εις πάντα ληστή, θα χάσεις αυτά που είχες και που κερδίθηκαν με αίμα αιώνων. Λοιπόν, η κυρία Ρεπούση μπορεί να μην σέβεται την προϊστορία της Ελλάδος. Ή μπορεί να μην ξέρει ότι έχει απέναντί της ένα λαό που σκέπτεται εν μέρη και ανώριμα. Ο ελληνικός λαός άλλες φορές αδιαφορεί τελείως για την Ελλάδα και λέει ας φτωχεύσει η Ελλάδα, εγώ να βάλω το παιδί μου στη ΔΕΗ. Άλλες φορές όμως κάνει τον πατριώτη. Στο γραφείο μου ερχόντουσαν άνθρωποι που κάνανε τους πατριώτες και μετά ξέρετε τι μου ζητούσαν. Να φέρω το παιδί τους από την Αλεξανδρούπολη που υπηρετούσε στο Κολωνάκι στρατιώτη. Λέω, καλά, εσύ ήσουν έτοιμος να πολεμήσουμε με τους Τούρκους πριν 5 λεπτά. Ήσουν έτοιμος να πάρουμε τα άρματα. Και τώρα προτείνεις να φέρω το παιδί σου από την Αλεξανδρούπολη στο σπίτι σου. Άρα οι Έλληνες είναι και λαός ανάδελφος. Έτσι όπως είπε ο... Πάντως, κύριε Πρόεδρε, να πω κάτι, ναι, ότι μέσα από τη δουλειά μου και μόνο έχω μάθει σιγά, ότι πρέπει σιγά σιγά και με ωραίο τρόπο, ναι, βέβαια, και πολύ αναλυτικά η διπλωματία που είπαμε, ναι, και διπλωματικά να μπορέσεις να περάσεις κάποια πράγματα που πιθανόν, και όχι πιθανόν, τις περισσότερες φορές δεν μπορεί να φτάσει
κάποιος νους. Ναι. Κάποιος... Οι αλλαγές θέλουν πειθό. Αυτό ακριβώς. Ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν είπε αλλαγή, αυτό. Δεν είχε πειθό ούτε αυτός. Και αυτός λέγανε χαρισματικός, τρίχες ήταν. Γι' αυτό διόριζε. Επειδή δεν είχε πειθό να πείσει ότι αυτό το... Η Νέα Ελλάδα στην οποία βάδιζε ήταν καλή, άρα ψήφισε μόνο εν ονόματι της καλοσύνης που δημιουργούσε, άρχιζε ατομικά να σε διορίζει. Όταν πάει ένας πρωθυπουργός πελατειακά σε έναν-έναν, σημαίνει ότι έχει χάσει το τρένο του πλήθους. Ανασφάλεια. Να, μπράβο, ανασφάλεια. Ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν χαρισματικός. Πολύ περισσότερο σας λέγω η Ρεπούση, που πράγματα βέβαια που στην Ευρώπη συζητούνται ελεύθερα, που όμως η Ελλάδα με τις ιδιαιτερότητές της δεν μπορεί τόσο ελεύθερα να τα συζητήσεις, τα λέει και δεν ενδιαφέρεται για τις αντιδράσεις του κόσμου. Ναι, και σου λέει αυτό, ναι. Σκέπτομαι. Ας ήταν ικανή να πείσει. Ας έρθει εδώ η Ρεπούση να μας πείσει. Μπορεί και εγώ να υπερθεματίσω σε τεινά των προτινωμένων της. Μπορεί σε άλλα να είναι αντίθετο. Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω. Η πολιτική πρέπει να πείθει. Καλοπροαίρετα. Αν δεν μπορείς να πείθεις, πρέπει να φεύγεις να πας σπίτι σου γιατί κάνει ζημιά. Σας λέω η Ρεπούση, το μόνο που κάνει τώρα είναι να δίνει τροφή σε ακροδεξιούς δημοσιογράφους ή σε ακροδεξιούς πολιτικούς να έχουν λόγο ύπαρξης. Λοιπόν, τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ για σήμερα. Και εγώ. Παρακολουθώ, να ξέρετε, πολύ καλά από πολύ κοντά. Τα θέματά μας. Ναι, ήμουνα και στη Θεσσαλονίκη όλες αυτές τις μέρες. Παρακολουθώ από κοντά τις εξελίξεις στην παιδεία. Έχω δηλώσει εδώ και μέρες πριν κραγούν τα κινήματα τα απεργιακά κλπ. Έχω δηλώσει ότι είμαι κατά των απεργιών. Αυτή τη στιγμή ναι, δεν γιατί, έχουμε ναι, δείξω. Είμαι κατά των απεργιών γιατί βάζουμε στο διακύβευμα και την νεολαία μας, τα παιδιά μας. Εάν θέλει ο Τσίπρας να κυβερνήσει ή ο Καμένος ή οποιος, να βγάλουν το λαό όπως λέω εγώ στο Σύνταγμα ο Κλαδών και να ζητήσουμε την πτώση της κυβέρνησης Σαμαρά ότι ζημιώνει τη χώρα. Αυτό θα κάνει ένας άντρας πολιτικός και όχι να πάει να βγάζει τους εκπαιδευτικούς, την έστω των οποίων θίγονται βέβαια από τα βλακώδη μέτρα της κυβέρνησης, να τους βάζει μπροστά, να βάζει τα παιδιά να μην ενδιαφέρεται για το μέλλον και την μόρφωση των παιδιών, προκειμένου να ικανοποιήσει το σχέδιό του για επίσπευση των εκλογών. Που και αυτό του λέω του Τσίπρα και να το πετύχει την επίσπευση των εκλογών, έστω να γίνεται το Νοέμβριο φέτος, το 2013, τον προειδοποιώ ότι πρώτο κόμμα μπορεί να είναι, αλλά θα έχει το πολύ 115 βουλευτές. Και όταν τεθεί θέμα να σχηματίσει η κυβέρνηση και αν θα μείνουμε ή θα φύγουμε από το ευρώ και αν συνεχίσει να λέει αυτές τις απερισκεψίες ότι θα βαρέσει γροθιές, δεν θα πληρώνει τόκους στα ομόλογα, θα θέσει όρους και σε τελευταία ανάλυση δεν είναι λέει και το ευρώ πανάκια, δεν ξέρω πώς το είπε, δεν είναι δηλαδή ταμπού το ευρώ κτλ. Ο άνθρωπος αυτός νομίζω θα χάσει τους βουλευτές που έχουν μία σοβαρότητα, θα του φύγουνε. Γιατί κοιτάξτε και ο βουλευτής μπορεί να είναι κομματόσκυλο για να του αρέσει να ψηφίζει ένα κόμμα γιατί βγαίνει βουλευτής, αλλά και στο θέμα ευρώ ή δραχμή, επειδή θα πάει η Ελλάδα 100 χρόνια πίσω αν γυρίσει στη δραχμή, θα το σκεφτούν κάποιοι σοβαροί βουλευτές, ακόμη και το ΣΥΡΙΖΑ, να κάνουν τέτοια βλακεία. Έτσι. Ευχαριστώ κύριε Αρχοντούλη για τη συμμετοχή σας. Και σύντομα θα σας ξαναέχουμε, Θεού θέλοντος. Ευχαριστώ.